Η χορήγηση δύο υποτροφιών ετησίως από 7.000 ευρώ σε φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘΙΤΑ αφορά μεταπτυχιακά προγράμματα συναφή με τις δραστηριότητες της ΕΙΑΘ, ενώ το συνολικό κόστος ετησίως θα φτάνει τις 23.500 ευρώ. Αυτός είναι ένας πολύ βασικός ρόλος, τον οποίο αναλαμβάνει διαρκώς το Πανεπιστήμιο, να είναι ο τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, των δημόσιων και των ιδιωτικών οργανισμών και να προσφέρει παράλληλα ευκαιρίες στους φοιτητές, τους καθηγητές και τους ερευνητές του. Στα πλαίσια λοιπόν και της εταιρικής μας ευθύνης αλλά και της εξωστρέφειας που από την αρχή ως νέα διοίκηση διατυπώσαμε, θεωρούσαμε απαραίτητο να υπάρχει αυτή η συνεργασία με το γειτονικό μας πανεπιστήμιο, δηλαδή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εξάλλου δεν ξεχνώ ότι η πρώτη μου ιδιότητα είναι ακαδημαϊκός δάσκαλος σε αυτό το πανεπιστήμιο. Η προκήρυξη των υποτροφιών και η επιλογή των φοιτητών θα γίνονται από τα αρμόδια πανεπιστημιακά όργανα, ενώ τα θέματα των διπλωματικών εργασιών και της διδακτορικής έρευνας θα επιλέγονται με τη συμμετοχή της ΕΙΑΘ και μέρος τους θα εκπονείται υποχρεωτικά στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Η εταιρεία, η ΕΙΑΘ, αναλαμβάνει την υποστήριξη φοιτητών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών υποψηφίων διδακτόρων, οι οποίοι θα αναλάβουν να μελετήσουν συγκεκριμένα προβλήματα της εταιρείας. Θεωρώ λοιπόν ότι στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας θα πρέπει να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο από αυτό που μέχρι τώρα είχαμε, δηλαδή το να προσφέρονται στην υπηρεσία, στην ΕΙΑΘ εννοώ, κάποιες θέσεις φοιτητών για να κάνουν πρακτική άσκηση στα προγράμματα πρακτικής άσκησης που το Πανεπιστήμιο έχει, τα διάφορα τμήματα του Πανεπιστήμιου έχουν προς τις εταιρείες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Το Σύμφωνο Συνεργασίας περιλαμβάνει επίσης τη διοργάνωση από κοινού εκδηλώσεων και την υλοποίηση εκπαιδευτικών και άλλων δράσεων. Όλα θα πάνε καλύτερα.